Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε μας με το διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως σας είπα, καλεσμένος σημερινός είναι ο Γιάννης Μαλτέζος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Παναγιώτη τον Νίκα. Είναι μια κακή συγκυρία, αλλά τον ευχαριστούμε γιατί πραγματικά επειδή όλα έγιναν τελευταία στιγμή, η αλήθεια είναι πως θα αισθανόμασταν ότι μας έχει κρεμάσει, θα ήταν ένα θέμα. Να τον συλληπιθούμε καταρχήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Διογέννης ήταν αδερφός του πατέρα σας. Ήταν αδερφός του πατέρα μου, ήταν συνιδρυτής του σχολείου το 1960. Μοιράστηκαν μαζί το όραμα για μία άλλη σελίδα στην εκπαίδευση στην Αργολίδα. Το υπηρέτησαν με πάθος, νομίζω με πολύ μεγάλη επιτυχία. Από την ώρα που μαθεύτηκε ότι έφυγε, είναι απίστευτος ο αριθμός των τηλεφωνημάτων και των μηνυμάτων που έχω δεχθεί από μαθητές όλων των ετών, πολλών γενεών πλέον, που πέρασαν από τα χέρια του. Παράλληλα ήταν ένας πολυγραφότατος άνθρωπος με πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο. Πάνω απ' όλα για μένα δεν θα ξεχάσω πορείες μεγάλες που κάναμε, όπως ας πούμε το Λουτράκι πάνω στην Όσιο Πατάπιο, που με είχε μικρό παιδί και με δίδασκε και μου μάθαινε πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα ξεχάσω και πάντα θα με σημαδεύουν. Ας είναι ελαφρύ το χρόνο να το σκεπάζει. Να επαναλάβω ότι αύριο είναι η κηδεία του 3,5 ώρα στην Αγία Κατερίνη στο Άργος. Θα φύγουμε όμως, πρέπει να πάμε στο πολιτικό σχέλος και νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε κι εσείς και ζητάμε και συγγνώμη και από τον κύριο Μαλτέζο, αλλά κάπως έτσι. Όχι, ήταν μια εκπομπή η οποία είχε προαναγγελθεί. Ήταν κανονισμένο το να έρθω ναι, σήμερα να μιλήσω. Ναι, αυτό το έχουμε αναγγείλει εδώ και μέρες. Αλλά ήταν τρομερά κακή η σύμπτωση που συνέπεσε με το θάνατο του Δήμου. Από την άλλη όμως μπορέσαμε να πούμε δύο λόγια παραπάνω για το Διογέννη Μαλτέζο, γιατί μια προσωπικότητα που έχει αφήσει το στίγμα της στην Αργολίδα και γενικά στην πνευματική ζωή του τόπου μας. Έτσι. Πάμε. Γιάννης Μαλτέζος. Πείτε δύο λόγια να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Γιάννης Μαλτέζος. Καταρχήν, δύο λόγια για τον εαυτό σου. Για τον εαυτό σας, πληθυντικός. Είμαι δικηγόρος. Γεννήθηκα στο Άργος. Διατηρώ το γραφείο μου στο Άργος. Είμαι παντρεμένος με τη Μάρθα Γεννάτου. Έχω δύο κόρες. Η πολιτική είναι η αγάπη μου σε μεγάλο βαθμό. Έχω μία ιδιομορφία σε σχέση με κάποιους άλλους ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ενασχόλησή μου κάθε φορά με την πολιτική να γίνεται όταν με καλύπτει απολύτως και όταν την πιστεύω. Κύριε Παπαδοπούλου, φαντάζομαι ότι κάποιοι από το κοινό μας θα γνωρίζουν ίσως ότι το 2010 εξελέγει Δημοτικό Σύμβουλος Άργος με τον συνδυασμό Δημήτρη Καμπόσου. Χρημάτισα δύο χρόνια πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, από το 2010 μέχρι το 2012 και μάλιστα είχα να αντιμετωπίσω και το δύσκολο σχετικά έργο τότε, οι 5 δήμοι ξεχωριστοί και οι 2 κοινότητες, βεβαίως, να ενοποιηθούν και να γίνουν ένας οργανισμός, ο Δήμος Άργους Μυκηνών, μετά την εισαγωγή του Καλλικράτη. Στη συνέχεια, το 2015, εκλήθην από τον νυν πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη να τον εκπροσωπήσω στις προεδρικές εκλογές οι οποίες έγιναν, στις εσωκομματικές τότε εκλογές, όπου πήγαμε πάρα πολύ καλά, σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και στην Αργολίδα. Στη συνέχεια μου έκανε την τιμή να με ορίσει πρόεδρο περιφερειακής οργάνωσης Πελοποννήσου, μέχρι το 2018, Άλλαξαν και οι δομές. Άλλαξαν οι δομές. Καταργήθηκε ο θεσμός, το αξίωμα του Προέδρου Περιφερειακής Οργάνωσης, πανελλαδικά. Νομίζω ότι έχουμε διατελέσει και μαζί ως μέλη της Νόδα Αργολίδας. Έχουμε διατελέσει και πιο πριν από αυτό, ναι. Ναι, αυτό. Ναι, ναι, και πιο πριν από αυτό, βέβαια. Και στη συνέχεια, λοιπόν, έβαλα υποψηφιότητα για σύνεδρος, όπου ο λαός Αργολίδας μου έκανε την μεγάλη, πολύ μεγάλη τιμή να με εκλέξει πρώτο σε σταυρούς σύνεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και φτάσαμε τώρα,
όπου πράγματι αυτή η συνθήκη την οποία ανέφερα πριν, του να με καλύπτει απολύτως ο σκοπός, ο πολιτικός σκοπός στον οποίο τάσσομαι, να συντρέχει και στην προκείμενη περίπτωση. Ο Παναγιώτης Νίκας είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο οποίος πραγματικά τόσο σε εμένα όσο και σε πάρα πολλούς ανθρώπους στην περιφέρεια Πελοποννήσου και όλους τους συνυποψηφίους μου, μας εμπνέει την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά ότι πράγματι είμαστε ταγμένοι στον καλό αγώνα. Ότι αυτά τα οποία θέλει να κάνει, μπορεί να τα κάνει και ότι μπορούμε να πάμε την Πελοπόννησο πολλά βήματα μπροστά. Δεν θέλω πριν να μου πείτε τι είναι αυτά που θέλει να κάνει, που θέλετε μαζί βέβαια να τα κάνετε όλα αυτά. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που πιστεύετε πως έχει η Αργολίδα, αλλά και γενικότερα η περιφέρεια Πελοποννήσου? Να σας πω ότι αυτά τα οποία θα σας αναφέρω ως απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε προκύπτουν από την συνάντηση την οποία έχουμε καθημερινά τόσο εγώ όσο και οι συνυποψήφοι μου, μιλώντας με τον κόσμο της Αργολίδας, συζητώντας και βλέποντας και αφουγκραζόμενοι ποια είναι τα παράπονα και ποιες είναι οι ανάγκες τους. Καταρχήν δεν μιλάμε βεβαίως, είναι προαπαιτούμενο, θα έπρεπε να έχει λυθεί πάρα πολλά χρόνια πριν το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι πραγματικά εξοργιστικό και δείχνει, κατά τη δική μου γνώμη, όλη την αναποτελεσματικότητα, την αδιαφορία και την ανικανότητα της απερχόμενης περιφερειακής αρχής, το ότι μιλάμε ακόμα για το τι θα κάνουμε με τη διαχείριση των απορριμμάτων, ότι είμαστε ακόμα στη φάση της απαλωτρίωσης για να ξεκινήσει όλη η διαδικασία κτλ. Αυτά θα έπρεπε να ήταν πράγματα που να έχουν τελειώσει εδώ και καιρό. Έχουμε γίνει ρεζίλοι, έχουμε φάει τα απίστευτα πρόστιμα και θα συνεχίσουμε να τα τρώμε. Έχουμε κάνει την Πελοπόννησο ένα σκουπιδότοπο και νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει η απερχόμενη περιφερειακή αρχή είναι να μην κάνει τίποτα από εδώ και πέρα, να το αφήσει, ούτως ώστε ο Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος έχει τον τρόπο, έχει το σχεδιασμό και έχει και τη δυνατότητα και τη θέληση να το κάνει αυτό το πράγμα, να το ξεκινήσει, να το αρχίσει και να τελειώσει σε υγιείς βάσεις. Πέραν αυτού όμως, αυτό το οποίο ακούω παντού, όπου και να πηγαίνω στην Αργολίδα, είτε σε πλουσιότερα μέρη και τοποθεσίες, είτε σε φτωχότερα, είναι δύο πράγματα. Πρόσβαση και νερό. Σας προλαβαίνω. Πρόσβαση και νερό. Όλοι αυτό ζητούν. Λοιπόν, είναι δυνατόν να κοιτάξτε, για να πάει το νερό στην Ερμιόνη, που η Ερμιόνη αντιμετωπίζει στέρηση νερού, έλλειψη νερού, υφαλμήρωση του υδροφόρου ορίζοντα. Δεν έχουν και νερό και να πιούν στους καλοκαιρινούς μήνες ειδικά. Όχι μόνο νερό για την άρδευση των κτημάτων. Είναι δυνατόν, είναι 72 χιλιόμετρα αγωγός ο οποίος χρειαζόταν για να μπορέσει να πάει άφθονο νερό, φτηνό νερό, καλής ποιότητας και να μπορέσει να λύσει όλες τις ανάγκες. Αυτό, να θυμίσω ότι ήδη από το 2009 το έργο έχει χρηματοδοτηθεί. Είναι 2019 και ακόμα καθόμαστε και συζητούμε για τον ανάβαλο και όταν μιλάς και για τον ανάβαλο πλέον υπάρχει μια θυμηδία από τον κόσμο. Νομίζεις δηλαδή τον κοροϊδεύεις. 40 έτη. Ναι, 40 έτη, αλλά να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι γινόταν παλαιότερα, αλλά όταν το 2009 υπάρχει ήδη η χρηματοδότηση για να γίνει το έργο αυτό και είναι 2019, κάποιος ευθύνεται. Θα μας μαλώνουν από το κοντρόλ, γιατί κοιταγόμαστε και δεν κοιτάμε τις κάμερες. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, αφού ανοίξατε τον ανάβαλο. Η αλήθεια είναι πως κατά καιρούς, εγώ θυμάμαι το Σιμίτι να έρχεται στην πλατεία του Άργους και να μιλάει για τον ανάβαλο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πια δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει σε ό,τι αφορά το θέμα του αναβάλου, αν μη τι άλλο, που έχει πάρει πάρα πολλές υποσχέσεις. Και όπως εσείς το είπατε, επί κυβερνήσεως Καραμαλή ξεκίνησε μια σοβαρή προσπάθεια για να γίνει το έργο. Παρ' όλα αυτά όμως, αμέσως μετά το 2010, ανέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Πέτρος Σωτατούλης και είμαστε το 2019. Θα γίνω ίσως κουραστικός επαναλαμβάνοντας
ότι είμαι απόλυτα πεπισμένος και από συζητήσεις τις οποίες έχουμε κάνει μέσα στο συνδυασμό, αλλά και με όσους καταρτίζουν το πρόγραμμα του συνδυασμού του Παναγιώτη Νίκα, ότι θα σταματήσει να είναι ανέκδοτο. Ότι αυτό το κεφαλαιόδους σημασίας έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στη θητεία τη δική μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Αργολίδα, γιατί όπου και να κοιτάξετε, σε διεθνή περιοδικά ή σε σχετικές αναρτήσεις στο Facebook και αυτά, θα δείτε ότι κινδυνεύει από ερημοποίηση με την αλλαγή του κλίματος, με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας, κινδυνεύει η Ανατολική Πελοπόννησος από ερημοποίηση. Μην κοιτάτε φέτος που είχαμε πολλά νερά. Δεν μπορεί να, δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Στατούλης προσεύχεται κάθε χρόνο για να βρέξει. Γιατί εάν υπάρξει μια ξηρασία 2-3 ετών και δεν είναι αυτές οι καιρικές συνθήκες που έχουμε τώρα, τι θα γίνει? Είναι, τώρα μου θυμίσατε, τους Ινδιάνους που χορεύουν το χορό της βροχής. Δεν ξέρω. Αλλά... Η αλήθεια, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο όμως, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια βιώσαμε, ακόμα και για το νερό της ίδρευσης, εκτός από τις άρδευσης, ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Είναι γεγονός με τις 15.000 γεωτρήσεις που έχει η Αργολίδα, είναι σαν τρυπητήρια από κάτω. Θα πρέπει να γίνει μία πρόβλεψη και θα πρέπει να τελειώνουμε το θέμα του αναβάλου. Και πρέπει να είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εσάς. Για εσάς τους περιφερειακούς, για τον Παναγιώτη τον Νίκα, γιατί πρέπει να αφήσετε το στίγμα σας με αλήθειες και με έργα, κύριε Μαλδόση. Ακούστε, εκτός από τον ανάβαλο, που πράγματι είναι ένα μεγάλο έργο με μεγάλη χρηματοδότηση κτλ., σκεφτείτε ότι τα προβλήματα που έχουν σχέση με την πρωτογενή παραγωγή και προφανώς έχουν σχέση, όταν λέμε πρωτογενή παραγωγή, κυρίως με το νερό, είναι η φαλμύρωση, η οποία είναι μεγάλη, είναι συνεχώς εξελισσόμενη, είναι το θέμα του αναβάλου και είναι και το θέμα της διάβρωσης των ακτών της Αργολίδας. Αλλά σκεφτείτε από την άλλη ότι 4 μήνες τώρα τρέχουν τα ποτάμια και τρέχει το νερό ελεύθερο και χύνεται και χάνεται μέσα στη θάλασσα. Και δεν υπάρχει μια λιμνοδεξαμενή η οποία δεν θέλει τα 1000 γρόσκια. Δεν είναι κάτι μεγάλο σαν τον ανάβαλο, κάτι τόσο κοστοβόρο. Θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσαν να γίνουν 2-3 φράγματα σε όλη την πορεία της Πάνιτσας, ας πούμε, ούτως ώστε να κρατηθεί λίγο αυτό το νερό, να μπορέσει να εμπλουτίσει το λιωφόρο. Δεν καθαρίσανε τα ποτάμια. Δηλαδή δεν κάνανε τα απλά πράγματα. Ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πέραν αυτού όμως, το άλλο είναι η πρόσβαση. Και όταν λέω πρόσβαση, εννοώ ότι φτιάχτηκε ο δρόμος μέχρι το Λιγουριό και όσην ώρα θέλεις, από την έναρξη του δρόμου, από την είσοδο του Αρκαδικού, για να φτάσεις στο Λιγουριό, τόσο θέλεις να φτάσεις από την Αγία Ελεούσα μέχρι την είσοδο του Αρκαδικού. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει, θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Να μιλήσω για το πολύ σημαντικό έργο το οποίο το παρέδωσε ο Βασίλης Σωτηρόπουλος έτοιμο. Δηλαδή, το έργο της εισόδου στην Αργολίδα στα Δερβενάκια. Το οποίο ήταν καθόλου έτοιμο για να γίνει, μπορούσε να δημοπρατηθεί και δεν έγινε ποτέ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι τέλος πάντων αυτή την περιφερειακή αρχή δεν την ενδιέφερε ποτέ να κάνει έργα κεφαλαιόδους σημασίας. Δεν την ενδιέφερε ποτέ να γίνουν έργα πνοής, έργα τα οποία θα άλλαζαν την πορεία και την μορφή και την εικόνα της Πελοποννήσου. Θα άλλαζαν το αύριο το δικό μας. Έχω την εντύπωση ότι περιορίστηκε σε μικροέργα, περιορίστηκε σε... Έργα βιτρίνας. Έργα βιτρίνας. Τα οποία τώρα ξεχνιούνται και χάνονται. Έκανα χθες πηγαίνοντας προς το Άργος, μου κάνανε μια επίθεση στα κουνούπια. Αυτό, ξέρετε, επειδή είναι θέμα που μπορεί να κινδυνεύσει δημόσια υγεία, επειδή κάθε χρόνο θρυνούμε κόσμο από τα κουνούπια αυτά, πράγματι πέρασα και εγώ προχθές με το αυτοκίνητό μου αλήθεια. Και νόμιζα ότι έβρεχε κάποια στιγμή. Έτσι. Και τελικά ήταν τα κουνούπια τα οποία έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό μου. 9 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση των κουνούπιων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 9 εκατομμύρια ευρώ, παρόλα αυτά αυτό που αντιμετωπίσατε εσείς, το αντιμετώπισα κι εγώ,
και ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμονεύει και ελπίζουμε φέτος να μην έχουμε θύματα και η απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή να φερθεί υπεύθυνα τουλάχιστον φέτος. Όμως... Και ξέρετε, κατά πολέμηση δεν γίνεται όποτε θέλουμε. Όχι. Γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες ημέρες που έχουν σχέση με τον κύκλο το βιολογικό των κουνουπιών. Που είναι οι προνύμφες. Προνύμφες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν γίνεται όποτε θέλουμε. Και έμαθα και πράγματα όσο αφορά το θέμα των κουνουπιών, ότι τα κουνούπια δεν ταξιδεύουν, ταξιδεύουν γύρω στα 15 χιλιόμετρα, ξέρετε. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ σας λέω πως έκαναν οι Δήμοι στο αστικό κομμάτι, στο αστικό κομμάτι κατά πολέμηση κουνούπιων. Εάν στο περιφερειακό κομμάτι που η περιφέρεια έχει την ευθύνη δεν γίνει κατά πολέμηση, δεν υπάρχει... Όχι, δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι, η σωτηρία υπάρχει. Σωτηρία υπάρχει, δεν υπάρχει. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει σωτηρία από τα κουνούπια. Από τα κουνούπια. Ένα θέμα είναι η διαχείριση πολλών κομματιών της περιφέρειας, κύριε Μαλτέζο. Εσείς πού διαφοροποιήσετε σε αυτό? Εμείς διαφοροποιούμαστε στο ότι ο Παναγιώτης Νίκας είναι ένας αυτοδιοικητικός ο οποίος είναι απολύτως προσιλωμένος στο αποτέλεσμα. Τα έργα του στην Καλαμάτα μιλούν από μόνα τους. Είναι άνθρωπος ο οποίος προσιλώνεται σε έναν στόχο για να δημιουργήσει και να κάνει έργα τα οποία θα μείνουν, έργα τα οποία θα αλλάξουν την καθημερινότητα του πολίτη, είτε αυτός λέγεται Δημότης Καλαμάτας και ευελπιστώ αύριο να λέγεται Πελοποννήσιος, οπουδήποτε και αν βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν στην ώρα τους οι διαγωνισμοί. Οι διαγωνισμοί θα γίνουν όπως πρέπει, θα εκτελεστούν όπως πρέπει και το κάθε πρόβλημα, όπως και τα κουνούπια και κάθε άλλο πρόβλημα, θα αντιμετωπίζεται με τον τρόπο, στο χρόνο, στο βαθμό και με το κόστος που πρέπει. Το επόμενο ερώτημα ούτως ή άλλως που ήθελα να σας κάνω είχε να κάνει, αφού είπατε τα προβλήματα, δεν σας είπα, δεν τελείωσες το τι θα κληθούμε να κάνουμε. Πήγαμε για τα, ναι. Αν μου επιτρέπετε, είπαμε πρώτα τα απορρίμματα, μετά οπωσδήποτε νερό, αυτό πρόσβαση. Να σας ρωτήσω τώρα, ναι. Αλλά επίσης, και έχει σχέση και με την πρόσβαση αυτό που θέλω να πω, οπωσδήποτε τα λιμάνια και τα αλλιευτικά καταφύγια και τις μαρίνες που πρέπει να υπάρξουν σε όλο το μέτωπο και όχι μόνο στο Ναύπλιο. Να ρωτήσω. Γιατί η ερώτηση βγαίνει από αυτά που μου λέτε. Μιλάτε για ενιαία αντιμετώπιση του παραλιακού μετώπου, ουσιαστικά της Αργολίδας. Βεβαίως. Ίσως και της περιφέρειας, αλλά βεβαίως. Μιας και είμαστε στην Αργολίδα. Είναι δεδομένο ότι η μαρίνα, η κεντρική μαρίνα πρέπει να είναι στο Ναύπλιο. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη η οποία είναι ακουστή διεθνώς. Είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας, ένας διεθνής τουριστικός προορισμός και βεβαίως είναι η Μαρίνα από την άλλη εξασφαλίζει υψηλής και υψηλής στάθμης τουρισμό με χρήματα, με άποψη και άρα το Ναύπλιον είναι δεδομένο ότι πρέπει να έχει μία Μαρίνα κατά πόσες αξίζει. Όμως δεν είναι απαραίτητο δεν να μπορείτε είναι... να δείτε τώρα τα σχόλια που γράφουν φίλοι σας. Ότι. Καλά είναι. Λοιπόν. Στο διαδίκτυο τώρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και το Πορτοχέλη θα μπορούσε να έχει μια άρτια οργανωμένη μαρίνα και γενικώς, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο το παραλιακό. Οπωσδήποτε το λιμάνι του Ναυπλίου βεβαίως επίσης πρέπει να ολοκληρωθεί και να, αφού τελειώσει και η εκβάθυνση, και να έχει και τον εμπορικό και τον τουριστικό χαρακτήρα τον οποίο πρέπει να έχει, να μπορούν να μπαίνουν κρουαζιερόπλοια μεγάλα. Άλλωστε, ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων ουσιαστικά καθορίζει και την επιτυχία και τα χρήματα τα οποία θα πέφτουν στον τουρισμό, ναι, της Πελοποννήσου και της Αργολίδας ειδικότερα. Και επίσης θα πρέπει να δούμε και τι μπορεί να γίνει όσον αφορά, υπάρχει το αλλιευτικό καταφύγιο στη Κύο, όσον αφορά το να γίνει και κάποια υποδοχή σκαφών νοτιότερα, ας πούμε στο Κυβέρι. Ούτως ώστε σε όλο το παραλιακό μέτωπο να υπάρχουν δυνατότητες υποδοχής τουριστών, υποδοχής σκαφών. Και να σας πω και την αλήθεια, καταρτίζοντας το πρόγραμμα και επειδή αυτό το θέμα
δεν θα λυθεί ούτε φέτος το 2019 και γιατί να μην συζητήσουμε και το θέμα των υδατοδρομίων, το οποίο είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει, ναι, που θα απασχολήσει τον τουρισμό πανελλαδικά. Και νομίζω ότι είναι και ο Δημήτρης ο Σφυρίος, ο Δημήτρης ο Καμπόσος, είναι κάτι που το έχουν μέσα στο πρόγραμμά τους και θέλουν να τα φτιάξουν. Άρα στη συνεργασία με την περιφέρεια, ναι, θα μπορούσαν να γίνει. Κυρίως αυτά είναι βέβαια θέματα περιφέρειας. Ναι, αλλά είναι θέμα βούλησης όμως δημοτικής. Βεβαίως. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να προλάβουμε να πιούμε μια γουλιά νερό.